Ελπίζουμε να το παραδεχτούν όλοι ότι ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απάντησε πάρα πολύ σωστά και πολύ αποτελεσματικά στον Τουρκοκύπριο που βρισκόταν παρατηρητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης και ο οποίος προσπάθησε να περάσει τα δικά του μηνύματα περί κατοχής και για το θέμα της απομόνωσης των Τουρκοκυπρίων. Άρα, ο κύριος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι ο μόνος λόγος που υπάρχει απομόνωση των Τουρκοκυπρίων είναι το θέμα της εισβολής. Θα μπορούσε βέβαια να πει και περισσότερα σε σχέση με τα γεγονότα του 1963 και 1964, την απόφαση των Τουρκοκυπρίων να φύγουν από την Βουλή της Κύπρου και βέβαια τις πιέσεις που δεχόντουσαν από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, ξεκαθάρισε ότι δεν φταίει σε τίποτα η Κύπρος, αντιθέτως, πάντοτε ήταν θετική προς τους Τουρκοκύπριους, πάντοτε τους αγκάλιασε όταν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και βλέπουμε επί το πρακτέου, ακόμα και τώρα, ότι έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι Τουρκοκύπριοι και έχουν κυπριακή υπηκότητα και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για κανέναν, γιατί πολύ απλά είναι το δικαίωμά τους. Το θέμα λοιπόν δεν είναι Κύπρος, είναι αποκλειστικά η Τουρκία και η εξάρτηση που έχει βέβαια το κατοχικό καθεστώς από την Τουρκία, γιατί ποτέ δεν μπόρεσε να λειτουργήσει αυτόνομα. Άρα, αν συνοψίσουμε αυτά που είπε, δεν είπε για τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών, δεν είπε για το παρελθόν ενώ πριν το 1974, επικεντρώθηκε πάνω στο θέμα του 1974 και απάντησε στον Τουρκοκύπριο ότι για όλα φταίει η Τουρκία, άρα μην κάνετε αυτά τα υπονοούμενα γιατί δεν υπάρχει λόγος και δεν έχετε επιχειρήματα για να τα υποστηρίξετε.